Μαζί μας η Ιωάννα Τσικουδιώνα. Καλησπέρα, να δούμε πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες και μέρες. Τώρα, πολύ νερό, το συνηθίζει τον Ιούνιο, πολύ κεραυνή, πως 27.000 κεραυνή σε 48 ώρες και το περισσότερο νερό εκεί μεταξύ Καβάλας και Θάσου. Θα δούμε νεότερα στοιχεία. Θα δούμε την κάρτα αρχικά που θα δείξουμε τον ιετό, δηλαδή τη βροχή που έπεσε εχθές και σήμερα. Στη Θάσου είχαμε 120,6 χιλιοστά χθες και σήμερα, τόνους νερού αναστρέμα. Έτσι. Στην Ελευθερούπολη Καβάλας επίσης 81,4. Αυτές οι τιμές είναι για δύο ημέρες, ξαναλέω. Αλλά στη Ραφίνα, που είχαμε 50,2 χιλιοστά, ήταν μόνο σήμερα. Δηλαδή, 50 χιλιοστά πέσανε μόνο σήμερα. Και εδώ νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη αριθμή, αλλά έχει σημασία η ραγδαιότητα. Βέβαια. Αν ρίξει 50 τόνους νερό στρέμμα σε 2-3 ώρες, είναι άλλο από το να το ρίξει 3 μέρες. Αυτό το ρίξει σήμερα σε μία ώρα. Από τη 1.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι πέσανε 50 χιλιοστά στη Ραφίνα. Άρα, και μόνο. Πολύ έντονα τοπικά τα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Πάμε να δούμε πού είναι τώρα το σύστημα αυτό, το Genesis, και πώς θα κινηθεί. Και γι' αυτό θα δούμε τη δορυφορική εικόνα, την τελευταία δορυφορική εικόνα. Σήμερα η μεγαλύτερη δραστηριότητα αυτού του συστήματος ήταν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή, εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα να έχουν σπάσει, να έχουν διαλυθεί αυτές τις συννεφιές, έχει κινηθεί ανατολικότερα, οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω από την Τουρκία. Τώρα έχουμε λίγα φαινόμενα, διάσπαρτα και όλα σποραδικά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Δεν παρατηρείται κάτι αξιόλογο. Και όπως είπαμε, η εξασθένηση είναι εμφανής, καθώς από τον υπηρετικό κορμό έχουν σταματήσει τα φαινόμενα και λίγες τελευταίες συννεφιές έχουμε εδώ μέσα που φέρνουν κάποια φαινόμενα. Αυτή είναι αύριο. Η κατάσταση τώρα. Αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν μιλάμε πλέον για επικίνδυνα φαινόμενα, ούτε για ακραία. Από τις πρωινές ώρες κιόλας, ναι, είναι τα, όπως φεύγει το σύστημα, είναι αυτά που αφήνει πίσω. Ουσιαστικά στην Εύβοια τις σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και στα παραθαλάσσια της Μακεδονίας και της Τράκης, Χαλκιδική, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα βορειότερα τμήματά του, είναι που περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές. Το μεσημέρι θα κάνει πάλι την εμφάνισή της η θερμική αστάθεια, άρα αυτό σημαίνει ότι μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά περιμένουμε λίγες τοπικές μπόρες με μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση, και το βράδυ φυσικά η αστάθεια αυτή εξασθενεί. Οπότε τα φαινόμενα τα περισσότερα σταματούν. Λίγο θα επιμείνουν εδώ πέρα, δηλαδή σποράδες, Εύβοια και Ανατολική, Χαλκιδική και Ανατολική Θεσσαλία. Αυτά για την Κυριακή. Τώρα, πάνε οι δύο μέρες στο τριήμερο. Του Αγίου Πνεύματος τουλάχιστον. Παρόμοια η κατάσταση, παρόμοιο το μοτίβο. Δηλαδή, θα επιμείνουν αυτές οι βροχές που λέμε, Εύβοια, σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία. Στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε αρκετό ήλιο, οπότε εδώ τα πράγματα θα είναι εμφανώς βελτιωμένα. Όμως, το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμική αστάθεια θα επηρεάσει πάλι μεγάλο μέρος του υπηρετικού κορμού, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα. Και το βράδυ πάλι αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Θα περιοριστούν στα βόρεια συγκεκριμένα. Και έτσι θα πάει όλη εβδομάδα. Όχι, δεν θα πάει έτσι όλη εβδομάδα. Οι πρώτες μέρες όμως θα πάνε έτσι. Δηλαδή, η Τρίτη, ας δούμε, πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα πυκνώνουν οι συννεφιές και φέρνουν τα φαινόμενα με προτίμηση στον υπηρετικό κορμό. Το βράδυ εξασθενούν και αυτό είναι ένα μοτίβο που διατηρείται και την Τετάρτη, με λιγότερα όμως φαινόμενα που πάλι θα εκδηλώνονται στα υπηρετικά και θα σταματήσουν. Μετά. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι αυτό. Αυτό είναι χαρακτηριστικό Ιούνιο. Δηλαδή, καλοκαίρι εννοώ, που να μην έχουμε καταιγίδες στο μεσημέρι. Από Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι η αστάθεια περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Ιωάννα Τσικουδή, σε ευχαριστούμε.